Βλέπουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συνολικά προβλήματα όπως είναι της μετανάστευσης και κλείνει τα μάτια και δεν το αντιμετωπίζει. Δηλαδή, είπε ο κύριος Γιακουμάτος πριν, ο ΣΥΡΙΖΑ κέρδισε μία ψημαχία, για μένα κέρδισε μία μεγάλη... Και ο Γιακουμάτος εκτός γραμμής είναι, μία... το κόμμα του λέει ότι έχασε, ναι. Αυτό λέει ότι κέρδισε. Ναι. Πείσατε μία... για την Ξουλίδου, ναι. Πείσατε και ο Γιακουμάτο. Μία είστε, πρώτη με... πλήρη πολιτική ηγεμονία. Αλλά όσο υπάρχουν οι πόλεμοι, θα υπάρχουν μετανάστες και πρόσφυγες. Να ολοκληρώσω μια σκέψη. Και όσο υπάρχουν εξυπηρετήσεις από τη Σούδα και συμμετοχές στο ΝΑΤΟ, θα έχει τέτοια αποτελέσματα. Να ολοκληρώσω μια σκέψη. Όταν λέω ότι κερδίσαμε μια πρώτη μεγάλη μάχη, είναι ότι υποχρεώνουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση να συζητήσει, ότι δημιουργούνται ρογμές μέσα σε αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επειδή πριν, γιατί όταν κατακαιρματίζεται η συζήτηση, έτσι είναι δύσκολο κανείς να συγκεντρωθεί να πει αυτό που θέλει, να πω για τις μεταρρυθμίσεις, για να μην μείνει έτσι στο κενό, γιατί είναι άνθρωποι που έχουν αγωνία για τις επαναπροσλήψεις. Επειδή είπε, δεν θυμάμαι ποιος, ότι δεν γίνεται καμία αναφορά στις επαναπροσλήψεις. Δεν γίνεται, διότι λέει η κυβέρνηση, εντάσσονται μέσα στον αριθμό αυτό που έχουμε δικαίωμα να προσλάβουμε. Και για το οποίο έχει μιλήσει ήδη ο υπουργός, ο αρμόδιος υπουργός, ο κύριος Βαρουφάκης, νομίζω, και έκανε και στις δηλώσεις μετά το Eurogroup. Το δεύτερο που θέλω να πω στην κυρία Διαμαντάκου, λέει για την... Μανολάκου, συγγνώμη. Θέλω να πω ένα πράγμα. Ο ελληνικός λαός έδωσε μία εντολή με διπλό περιεχόμενο στις εκλογές της 25ης Γενάρη. Και αυτό ήτανε τέρμα στη λιτότητα και παραμονή στο ευρώ. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Αυτό είναι το διπλό περιεχόμενο της εντολής. Δεν μπορούμε λοιπόν αυτή την εντολή, όταν λέμε ότι τη σεβόμαστε, να την πάμε κάπου αλλού. Όταν λέει ότι θέλει παραμονή στο ευρώ και μας το λέει και κόσμος στο δρόμο, εκεί πρέπει να πολεμήσει κανείς αυτό το πλαίσιο. Μην ξεχνάμε λοιπόν αυτό το πράγμα και κάνουμε σαν να μην υπάρχει κοινωνία και θέλουμε να κάνουμε κάτι άλλο περιμένοντας τον παράδεισο. Δεν υπάρχει παράδεισος. Ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή ξεκινάει ένα πράγμα. Ότι πρέπει να μπούμε όλοι στη μάχη και όχι μόνο εμείς. Να σου ρωτήσω κάτι. Ναι. Σε ποια μάχη να μπούμε? Εσείς λέγατε ότι δεν χρειαζόμαστε λεφτά και να ξεπλώνουμε παλιά δάνεια και σαν τη θανατηφόρα σπήρα θέλουμε να βγούμε. Ναι. Τώρα όλη αυτή η συζήτηση που κάνουμε είναι για να πάρουμε κάποια λεφτά. Να τα κάνουμε τι? Εξηγήστε μου, γιατί δεν έχει καταλάβει ο κόσμος. Ναι. Ως τώρα λέγατε ότι δεν μας χρειάζονται. Για να τα δώσουμε στα δανεικά και στις τράπεζες. Εμείς αυτό που λέγαμε ήταν το πρώτο και σημαντικότερο. Τέρμα το μνημόνιο, τέρμα η Τρόικα, και να προχωρήσουμε σε μία άλλη ανασυγκρότηση αυτής της χώρας, σε ανάπτυξη αυτής της χώρας κλπ. Αυτό που είδαμε, διαπιστώσαμε αμέσως μετά τις εκλογές, τι ήτανε? Ότι τερματίζουμε το μνημόνιο, τερματίζοντας το μνημόνιο όμως, μας χρειάζεται χρόνος περισσότερο. Αυτό το τετράμινο που κατόρθωσε να πάρει η κυβέρνηση δεν ήτανε χρήμα. Εγώ ξέρετε τι διαπίστωσα μετά τις εκλογές, ότι αυτό που χρειαζόμασταν πάνω απ' όλα δεν ήταν χρήμα ως κυβέρνηση, χρόνος ήταν. Ναι, αλλά δύο λεπτά εδώ, η διαφορά λοιπόν είναι ότι ο Σαμαράς με το Βενιζέλο δίνανε μνημόνιο και παίρνανε λεφτά και εσείς δώσατε παράταση μνημονίου να πάρετε χρόνο. Κοιτάξτε, ο Σαμαράς και ο Βενιζέλος. Θεωρείτε ότι είναι κέρδος αυτό? Ο Σαμαράς και ο Βενιζέλος. Ναι. Περιμένετε δύο λεπτά. Ο Σαμαράς και ο Βενιζέλος βρισκόντουσαν μέσα στο ίδιο παράδειγμα της λιτότητας. Δηλαδή, αποδεχόντουσαν το μνημόνιο ως προϋπόθεση, και όχι μόνο ως προϋπόθεση, και ως συνέπεια του να έχουμε λεφτά. Επιβάλλοντας μεταρρυθμίσεις που άλλαζαν εντελώς το υπόδειγμα αυτής της κοινωνίας. Θα συνιστούσα, επειδή πρέπει να το κάνουμε πια, να διαβάσει κανείς του Λιάκου το άρθρο για το τι σημαίνουν μεταρρυθμίσεις και ιστορικά και πολιτικά, για να καταλάβουμε επιτέλους. Γιατί πρέπει να συζητάμε πια με τέτοιους όρους, διαβάζοντας, όχι στον αέρα. Λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ τι κάνει? Θέλει να αλλάξει το παράδειγμα, ότι δεν υπάρχει μόνο λιτότητα. Ότι αυτή η πολιτική της λιτότητας που έχει επιβληθεί στην Ευρώπη μπορεί και είναι δυνατόν να αλλάξει με μια εναλλακτική πολιτική. Άρα τα λεφτά που θα πάρουμε κάποια στιγμή, ναι, θα τα ρίξουμε στην ανάπτυξη τώρα, ενώ παλιά θα τα ρίχνανε στα παλιά δάνεια. Ναι, το πρώτο και κυριότερο είναι αυτό που λέτε. Τα λεφτά που παίρναμε τα ρίχναμε στα δάνεια. Ενώ τώρα... Αυτή η μάχη που γίνεται τώρα, ότι είναι παιδιά, ότι
δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν μονίμως, δηλαδή να έχουμε αυτή τη σπήρα θανάτου, ότι παίρνουμε λεφτά, επιβάλλουμε μεταρρυθμίσεις, απορριθμίσεις στην κοινωνία. Αφού όλα που επικαλεστήκατε, λέει, ναι, ότι τα αναγνωρίσαμε τα χρέη όλα. Τα αναγνωρίσαμε. Πώς θα γίνει? Προσέχτε τώρα, είμαστε σε μία περίοδο γέφυρας. Αυτό διεκδικούσε η κυβέρνηση. Συγγνώμη, μετά τη γέφυρα θα ξαναθέσουμε θέμα ότι δεν αναγνωρίζουμε τα χρέη. Εννοείται. Θα θέσουμε θέμα. Δεν δεχτήκαμε καμία μονομερή κίνηση. Προσέχτε. Λοιπόν, κάθεστε κάτι στο κάτω. Μα μην είναι. Τώρα κοροϊδεύουμε. Μονοπωλίο σύνδεσμο. Συγγνώμη. Μα εδώ είναι το πρόβλημα. Όχι, ένα λεπτό. Εδώ είναι το πρόβλημα. Πρέπει να κάνουμε διάλειμμα και να γνωστούμε. Μόνο να πω μόνο αυτό. Ότι είμαστε σε μία φάση γέφυρας για να προχωρήσουμε στη διαπραγμάτευση από τέλη Ιουνίου και μετά. Χρειαζόμασταν αυτό το χρόνο για να μην πνιγούμε, γιατί κοιτάξτε οι αντίπαλοι, εγώ θεωρώ ότι είναι αντίπαλοι, οι εταίροι, η άλλη πολιτική, είχε όλα τα όπλα για να πνίξει και να ταπεινώσει αυτή την κυβέρνηση. Μας χρειαζόταν αυτός ο χρόνος για να προχωρήσουμε στη διαπραγμάτευση. Κανένας δεν είπε ότι αυτό το χρέος είναι βιώσιμο. Ωραία. Το υπογράψατε. Και ότι θα... Κοιτάξτε, πάμε για καινούργια διαπραγμάτευση. Το παρόντος έχετε βάλει υπογραφή στην ευαιώσουμε το παρόντο στη γέφυρα. Παρακαλώ, μετά το διάλειμμα ο κύριος Γιακουμάτος οπωσδήποτε. Έτσι νομίζω. Και Φαγόσουλίδου οπωσδήποτε και κυρία Μανολάκου οπωσδήποτε. Κάντε μονομέρεια προς το ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, μονομέρεια. Πολύ ώρα. Ναι, ναι, ναι. Πρέπει να ακουστεί και αντιπολίτευση αξιωματική. Δεν είναι. Άλλα λένε τα λόγια και άλλες οι πράξεις. Καλημέρα. Σε λίγο διάλειμμα.